Σας έλεγα νωρίτερα ότι θα μιλήσουμε για το Γυμναστικό Σύλλογο. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας γρήγορα στον κύριο Φώτη Θεό, ο οποίος είναι κοντά μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα και σε εσάς και στον κόσμο, Ηρακλή. Με αφορμή φυσικά αυτή την πολύ πολύ ωραία ανακοίνωση, παύλα πρόσκληση που διαβάσαμε πρόσφατα και εδώ στην εκπομπή και την έχει δει φαντάζομαι όλος ο κόσμος, εν ώψη των 110 ετών, 12 με 9 τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Ακόμα και στα 100 χρόνια, διορθώστε με αν κάνω λάθος, νομίζω ότι ήταν μια εκδήλωση που έγινε για να γίνει. Δεν μας έχει μείνει και πολύ στο μυαλό. Και φαντάζομαι ότι έχετε εξοδέψει πάρα πολλές ώρες δουλειάς για να προετοιμαστεί όλο αυτό που θα δούμε για 9 ολόκληρες ώρες στο λιμάνι, έτσι, 29 του μήνους. Εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με τις δυνάμεις που έχουμε, με την εθελοντική εργασία πάρα πολλών παιδιών που ήρθαν κοντά τον τελευταίο καιρό και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Και θέλουμε να κάνουμε κάτι ό,τι πιο αξιόλογο γίνεται για να θυμίσουμε και αυτή τη μέρα και γενικά να προβάλλουμε όσο καλύτερα μπορούμε την ιστορία του συλλόγου μας. Mm-hmm. Έχουμε πάρει μια ιδέα από την πρόσκληση. Μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες στον κόσμο? Γιατί είναι πάρα πολλές οι ώρες. Να πούμε, γιατί θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Να μην τα χαλάσουμε. Αυτό που θέλουμε εμείς να ζητήσουμε από τον κόσμο του Ηρακλή είναι, γι' αυτό την έχουμε κατά τη διάρκεια όλης της μέρας, για να μπορέσει να έρθει ο κόσμος ό,τι ώρα τον βολεύει, από τη δουλειά του, από το σχολείο του, από το σπίτι του, από όπου θέλει, από τα παιδιά των ακαδημιών μας πριν και μετά τις προπονήσεις, να μπορέσουν να έρθουν, να παρευρεθούν, να δουν αυτή την εκδήλωση. Θα είναι συνεχόμενη η ροή, δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι θα γίνεται κάτι όλες αυτές τις 9 ώρες? Κάθε λίγο και λιγάκι θα γίνεται κάτι. Μπορεί κάποιος να πάει στις 12 και να φύγει 9 δηλαδή, έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα? Το πιο φυσιολογικό είναι ότι θα έρθει στις 12 και θα φύγει την άλλη μέρα το πρωί, έτσι που θα το πάμε. Βλέπω όλοι να παίρνουν άδεια από τις δουλειές τους, γιατί είναι και Πέμπτη, είναι δύσκολα. Είναι, είναι Πέμπτη όμως, ή μην ξεχνάτε ότι η αποθήκη είναι κοντά, ας πούμε, στο κέντρο της πόλης, έτσι, δηλαδή βολεύει πιο καλά περισσότερο κόσμο. Οπότε δεν έχει κάποιος να χάσει κάτι, μπορεί και από τη δουλειά του να πεταχτεί και από το δρομολόγιο του, από οπουδήποτε να μπορεί να έρθει. Να υποθέσω ότι θα βραβευτούν, γιατί μέσα λέει και βραβεύσεις, πρώην αθλητές, άνθρωποι που έχουν δώσει πάρα πολλά στο σύλλογο. Αυτό είναι μια μεγάλη έκπληξη. Και αυτό, και αυτό είναι μια μεγάλη έκπληξη. Ωραία. Κάτι που είπα εγώ εχθές, μεταξύ σοβαρού και αστείου, υπέθεσα, και εδώ θέλω τη βοήθειά σας αν γίνεται, ότι θα δώσουν το παρόν και πολιτική με όμικρον γιώτα. Είτε γιατί έχουν προσκληθεί, είτε γιατί θα έρθουν, γιατί ο Ηρακλής είναι που γιορτάζει τα 110 χρόνια. Πού το πάω? Το πάω γιατί περιμένουμε πράγματα, για παράδειγμα, από τον κύριο Βασιλιάδη, που κι εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα μας, γιατί ασχολείστε με όλα αυτά, με την περίφημη τροπολογία που πιάνουμε Νοέμβριο, μέσα Νοεμβρίου, και ακόμα δεν έχουμε καμία ενημέρωση, για παράδειγμα, για τις κρατικές χορηγίες με την ΠΑΕΡΑ κλείς, που επίσης δεν έχουμε ενημέρωση. Θα είναι κάποιοι που θα εκπροσωπήσουν τον Υπουργό κατά κάποιο τρόπο? Θα σας πω τη μεγάλη διαφορά για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε όλοι καλύτερα. Ναι. Το Σωματείο γιορτάζει τα 110 χρόνια ζωής του. Σωστά. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί που είναι σήμερα και μπορεί να τάζουν ή να μην τάζουν είναι απλώς στο σήμερα. Αύριο μπορεί να μην υπάρχουν όπως δεν υπήρχαν χτες. Πολύ σωστό και αυτό. Πράγμα που σημαίνει ότι το μέγεθος του μεγαλείου του σωματείου μας είναι πολύ περισσότερο και πολύ μεγαλύτερο από τον οποιοδήποτε πολιτικό ή τον οποιοδήποτε, ας πούμε, αιρετό της πόλης. Από εκεί και πέρα όμως η ιστορία του Ηρακλή είναι συνεφασμένη και με την ιστορία, που ξέρετε, και της χώρας και της πόλης, έτσι. Ναι. Είναι αυτονόητο ότι εκείνη τη μέρα, όποιος αισθάνεται και θεωρεί ότι έχει υποχρέωση να έρθει και να τιμήσει τον Ηρακλή, φυσικά θα έρθει να το κάνει. Ναι, άλλο αυτό. Ξεκινήσει από άλλο τον Δήμαρχο, από τον Περιφερειάρχη, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οποιοσδήποτε έχουν πάρει όλοι προσκλήσεις, είναι στη δική τους ευχαίρεια, όποιος θέλει να έρθει και να καταλάβει ποιος τον καλεί, γιατί τον καλεί και γιατί πρέπει να πάει. Έτσι. Η ερώτησή μου κυρίως έχει να κάνει με τις πρόσφατες, έχει κανένα χρόνο περίπου, δεσμεύσεις του κυρίου Βασιλιάδη με τους οποίους κάνατε ραντεβού. Θα σας το ξαναπώ πάλι. Δεν έχει να κάνει με την εκδήλωση. Δεν έχει να κάνει με την εκδήλωση. Γενικά είναι η ερώτηση αυτή που κάνω. Γενικά, αυτή τη στιγμή το σωματείο, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν μπορώ να πω ότι είναι στην εύνοια του κράτους, έτσι. Ναι. Γενικά. Αυτό όμως για μας δεν λέει και τίποτα. Αν θέλουν να είναι στην εύνοιά μας, καλώς να είναι. Άμα δεν θέλουν, πάλι κανένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν θα κάτσουμε να σκάσουμε κιόλας με ποιος θα φύγει, δεν θα φύγει, έτσι, για να το πούμε πιο κομψά. Με και αφορμή πιο την εκδήλωση, θέλω να ρωτήσω το πού είμαστε στο θέμα Βασιλιάδης, τροπολογία, γάμα σίγμα κτλ. Απλά εγώ... Αυτό είναι σε μία, να σας πω κάτι, αυτό είναι σε μία αναμονή, γιατί σας έχω ξαναπεί και άλλη φορά, είναι πολύ
πολύπλοκο το θέμα του ερασιτέχνη Ηρακλή, έτσι. Σωστά. Δεν μπορεί να λυθεί από τη μία μέρα στην άλλη και δεν μπορεί να λυθεί και από μόνο έναν υπουργό, αν θέλετε. Να σας δώσω να καταλάβετε το πιο σημαντικό θέμα. Εμείς αυτή τη στιγμή παλεύουμε με ένα κομμάτι χρεών προς το δημόσιο. Ναι. Το οποίο αφορά ξεκάθαρα το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Ο κύριος Βασιλιάδης έχει ένα άλλο κομμάτι που έχει αναλάβει. Η κυρία Αξιόγλου έχει ένα άλλο κομμάτι. Ο κύριος Φάμελος έχει ένα άλλο κομμάτι. Είναι πολλά υπουργεία μπλεγμένα. Πολλοί υπουργοί, αν θέλετε, μπλεγμένοι. Το κυριότερο όμως πρόβλημα αντιμετωπίζεται κυρίως στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί σταματάνε οι περισσότερες ενέργειες που κάνει οποιοδήποτε. Mm-hmm. Και Υπουργείο Οικονομικών, παύλα, καταλαβαίνετε, ξέρετε τι σημαίνει πίσω, τρόικα, θεσμοί και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Διότι το χρέος του Ηρακλή είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή. Και το πρόβλημα του Ηρακλή είναι πολύ δεδαλώδης. Έχει μπλέξει πάρα πολλούς φορείς. Καλός ή κακός. Και πάρα πολλά θέματα του Ηρακλή, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και ο κόσμος προφανώς το ξεχνάει, όχι μόνο ο κόσμος και πάρα πολλοί άλλοι. Ότι έχουμε και μια μεγάλη, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο όγκο δικαστικών θεμάτων. Τα οποία είναι συνέχεια σε εξέλιξη. Όταν έχεις κάποια δικαστήρια τα οποία να δικαστούν μετά από 2 χρόνια, πώς μπορεί κάποιος να κάνει κάτι σήμερα? Ναι. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ, αυτό το λέμε συνέχεια, πολύ δύσκολο, πολύ πολύπλοκο. Υπάρχει, αν θέλει κάποιος να δώσει την πολιτική βούληση αυτό που, θέλουμε, που λέμε να το πάρει ζεστά και να το κάνει, αν θέλει μπορεί να το κάνει. Mm-hmm. Αλλά εμείς δεν καθόμαστε να το περιμένουμε από πώς να σας το πω τώρα, αν είναι αυτή η κυβέρνηση, η επόμενη, όποια κυβέρνηση είναι. Εμάς είναι ξεκάθαρο ότι πλέον για να σωθεί το σωματείο πρέπει να δοθεί μια πολιτική λύση. Ας τη δώσει όποιος πιστεύει ότι μπορεί να τη δώσει. Εδώ μόνο επιτρέψτε μου να συμπληρώσω. Δηλαδή χρώματος, ανεξάρτητα δηλαδή χρώματος και κόμματος. Συμφωνούμε. Δεν λέγεται Νέα Δημοκρατία. Δεν με νοιάζει. Κάποιος να έρθει να δώσει τη λύση. Συμφωνούμε 100%. Απλά στην προκειμένη περίπτωση αναφέρομαι συνέχεια στο ονοματεπώνυμο του συγκεκριμένου υπουργού, γιατί έχει δώσει δημόσια μια υπόσχεση. Γι' αυτό το λέω. Θα μου πείτε, όποιος έχει ο πρώτος είναι ή ο τελευταίος. Εντάξει, ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Όποιος έχει δώσει υποσχέσεις δεν έχει, όλοι κρίνονται στο κάτω-κάτω. Σωστά, σωστά. Η διαφορά είναι ότι εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση. Ότι εμείς το σωματείο δεν θα το κλείσουμε και δεν θα το διαλύσουμε. Εντάξει. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε και εμείς την αντοχή μας και την υπομονή μας και θα πάμε όσο πάει. Άλλα 110 χρόνια. Με κλειστό το αφημί. Με κλειστό το αφημί. Κανένα θέμα. Θέλουν να μας κόψουν το ρεύμα. Ας έρθουν να το κόψουν. Πάλι θα ζήσει ο Ηρακλής. Αυτό δεν προσπαθώ να σε εξηγήσω. Ναι. Ότι εμείς κουτσά στραβά θα τις βρούμε τις άκρες. Από εδώ, από εκεί, με όπως κινούμαστε, όπως δεν κινούμαστε, πώς να σου το πω τώρα. Δηλαδή με ό,τι κάνουμε καθημερινά, εμείς το σωματείο θα το κρατήσουμε ανοιχτό. Είναι απλά τα πράγματα. Και το έχετε αποδείξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί το συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά με αφορμή το Ηρακάμπ που έγινε μέσα στο καλοκαίρι. Υπάρχει ζωή. Υπάρχει ζωή. Κάτι, που δεν ζωή υπήρχε, και η ζωή συνεχίζεται καθημερινά και θα σας πω ένα απλό πράγμα. Αυτή τη στιγμή ήδη οι ακαδημίες του Ερασιτέχνη Ηρακλή ξεπερνάνε με σημερινά δελτία γραμμένα, να σας το πω, πάνω από 1.700 παιδιά. Δεν θα σταματήσουμε. Θα τα φτάσουμε 2.500 που βάλαμε στόχο φέτος. Θα φτάσουμε στα 2.500 και θα σταματήσουμε. Και το Ηρακάμπ θα γίνει και εκδηλώσεις θα γίνουν και τα χορτάρια που λέει ο λόγος μαζεύουμε και λουλούδια βάζουμε και τα ντουβάρια βάφουμε και ό,τι πρέπει να κάνουμε θα το κάνουμε. Με κλειστό το αφημί μας, με πενιχράτα έσοδα, με ό,τι μπορεί να πει κάποιος. Κανένα πρόβλημα για μας. Δεν θα κολλήσουμε κάπου. Και με τμήματα να πρωταγωνιστούν, ε? Εντάξει, τα τμήματα να πρωταγωνιστούν. Τα τμήματα εμείς θέλουμε να υπάρχουν, να είναι σε μια καλή ροή, σε μια καλή λειτουργία. Να έρχονται οι γονείς να μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους, να φεύγουν ικανοποιημένοι, να φεύγουν χαρούμενοι. Τα τμήματα ξέρετε πολύ καλά, μια χρονιά πάνε καλά, μια χρονιά δεν πάνε τόσο. Αυτό είναι κάτι που συνέχεια θα αλλάζει, έτσι. Mm-hmm. Αλλά το κυριότερο είναι να βάλουμε τις βάσεις, να μπορούν να πατήσουν επάνω όλα τα παιδιά. Ένας φίλος γράφει 9 ώρες εκδήλωση για την Ηρακλέρα μας. Αν είχαμε αφημί, πόσες θα ήταν? Αν είχαμε αφημί, πρώτα απ' όλα δεν θα είχαμε κανένα τμήμα πεσμένο σε κάποια κατηγορία. Ξεκινάμε από τα βασικά. Ναι. Δεύτερον, από εκεί και πέρα δεν θα είχαμε την ανάγκη κανέναν από όλους αυτούς τους δίθεν, ας πούμε, σωτήρες που έρχονται κατά καιρούς να βοηθήσουν και να σώσουν το σωματείο. Εντάξει, αυτό τώρα είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά δεν πειράζει. Και σε αυτό εμείς εδώ είμαστε. Έτσι ακριβώς. Υπομονή και αντοχή. Οπότε να μην ρωτήσω κάτι άλλο για την εκδήλωση, έτσι δεν θα μας πείτε. Εγώ θα σου πω ένα απλό πράγμα για να το καταλάβει ο κόσμος καλύτερα. Ναι. Πέρσι, ας πούμε, τέτοιο καιρό, δίναμε πολύ μεγάλη μάχη για να μαζέψουμε 15 άτομα να φτιάξουμε ένα συμβούλιο, το οποίο θα μπει μέσα με 1.200 προβλήματα και 1.200 ευθύνες. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να μαλώνουμε, γιατί πλέον δεν χωράμε οι 15 και θέλει και άλλος κόσμος να έρθει να ενεργοποιηθεί και να βοηθήσει. Αυτό είναι για μας, ήταν ο τίτλος, αυτό που ψάχναμε να πάρουμε. Mm-hmm. Αυτό θέλαμε να καταφέρουμε να κάνουμε και αυτό καταφέραμε να κάνουμε.
και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά πριν από αρκετό καιρό, νομίζω 2 μήνες, για την οδό Ηρακλή. Τώρα επί της ευκαιρίας, μιας και είμαστε στον αέρα, προχωράμε. Προχωράμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία που ξεκινάμε να συμμαζέψουμε κάποια παλιά προβλήματα του παρελθόντος. Ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποιες εργασίες από την πίσω μεριά, από το Κατσάνι, όσοι γνωρίζουμε. Εκεί πέρα το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε σε λίγο καιρό ένα γήπεδο beach volley, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για πολλές χρήσεις. Και παράλληλα ξεκινάμε και τη διαδικασία να φτιάξουμε την οδό Ηρακλή μπροστά, με όλες τις πινακίδες, με όλη την ιστορία του Ηρακλή, όπως πρέπει να μπει και όπως αρμόζουν στο σωματείο. Καθημερινά, αυτό σας λέω, κάτι φτιάχνουμε. Ωραία. Με το καλό λοιπόν, φαίνεται, δόξα τω Θεώ. Να υποθέσω ότι μέχρι 29 του μηνός θα μάθουμε κάτι παραπάνω ή όχι, είμαστε σε αυτό στην πρόσκληση. Μπορεί και να μαθαίνετε κάθε μέρα κάτι. Το καλύτερο όμως, αυτό που θα θέλαμε, είναι μέχρι τις 29 του μηνός και όχι μόνο να συνεχίσει. Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Ναι. Αυτό που θέλουμε λίγο και έχει ατονίσει εντελώς, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, είναι μια μεγάλη παράκληση την οποία θέλουμε από τον κόσμο του Ηρακλή να αρχίσει να ξαναγράφεται, να γίνεται μέλος του Ερασιτέχνη Ηρακλή. Αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο. Και θα είναι μια, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει εκείνη την ημέρα. Όποιος θέλει να υπάρχει ένα γραφείο, ένα stand, δεν ξέρω, να γράφεται και επί τόπου. Θα ξεκινήσουμε τώρα λίγο και μια διαδικασία. Είναι καλό να ξαναγυρίσει ο κόσμος, να αρχίσει να γράφεται στα μέλη μας, στα παιδιά, στους ηλικιωμένους, στους γονείς. Καταλάβατε, πρέπει να έρθει λίγο ο κόσμος ξανά κοντά. Υπάρχει και μια χρονική συγκυρία καλή, γιατί 99% το Ηρακλής, ο Ηρακλής παίζει στην Ευρώπη εκείνη την εβδομάδα. Και μπορεί να έχουμε και τίποτα χαρές από εκεί, 28-29, να το συνδυάσουμε. Στις 28 παίζει. Ναι, ναι, απλά περιμένουμε την οριστικοποίηση. Άξι. Είναι κοντά, είναι μια Μακάρι. Μέρα μετά το άλλο. Μακάρι. Ωραία. Ωραία. Καλή δύναμη και να πάνε όλα καλά. Θα είμαστε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Φώτη Θέο, από το Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής, με αφορμή και την χθεσινή ανακοίνωση πρόσκληση.